Φίλε και φίλοι, αγαπητοί μα μαθητέ, χαίρετε. Πιστοί στο ετήσιο τηλεοπτικό μα ραντεβού για τι Πανελλήνιες εξετάσει και φέτο από τα στούντιο τη Κρήτη TV, οι καθηγητέ των φροντιστήριων που καμισά Ηρακλείου και Γαζίου θα βρίσκονται εδώ και θα μεταδίδουν ζωντανά κάθε μεσημέρι στι 2.30 με απόλυτη εγκυρότητα τι απαντήσει των θεμάτων. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με τα επαγγελματικά αλήκεια, ημερήσια και εσπερινά, με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας, των νέων ελληνικών. Ε, η θεματική ενότητα αφορούσε την φιλαναγνωσία, τη σχέση των νεοελλήνων με το βιβλίο. Μία θεματική ενότητα η οποία επελέγει και το 2020 στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Ένα κείμενο επίσης λογοτεχνικό του Μενέλα Λουντέμι, αγαπημένο κείμενο, ένα παιδί με να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τις απαντήσεις των θεμάτων. Στο πρώτο μέρος, το μη λογοτεχνικό, πρώτη ερώτηση. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο τέλος του κειμένου σε δύο συμπεράσματα, τα οποία θα έπρεπε οι μαθητές να τα αναλύσουν σε μια παράγραφο 60-70 λέξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, καταγράφουμε. Ο αρθρογράφος καταλήγει σε δύο συμπεράσματα στο τέλος του προσπάσματος. Από τη μία υποστηρίζει ότι το βιβλίο δεν συνιστά πανάκια, ούτε αποκλειστικό μέσο βελτίωση τη ζωής. Ίδια η ίδια εμπειρία τη ζωή μα καθοδηγεί με τον καλύτερο τρόπο. Από την άλλη, όμω, εξηγεί ότι το βιβλίο συνιστά μέσο για να αφομοιώνουμε με σωστό τρόπο τα βιώματά μα και να καταλήγουμε κάθε φορά σε ορθέ επιλογέ. Να πάμε στο υποερώτημα Β. Ζητείτε να αναγνωριστούν τρία διαφορετικά μέσα πυθού για την επίκληση στο συνέστημα. Διαβάζουμε δύο αποσπάσματα που έχουν να κάνουν με μεταφορικό λόγο. Το βιβλίο κατέχει τη θέση ενό λογιρού φάρου πηγή πνευματική τροφή. Συγκινησιακά φορτισμένη έκφραση, θαυματουργό φάρμακο άσβεση τη δάδα και χρήση του επιθέτου τοπικό και ουσιώδης. Αυτά είχαν αναφορά στο συνέστημα. Για τη δραστηριότητα δεύτερη Α2α, ζητείται από του υποψηφίου να αναγνωριστούν τα δομικά μέρη συγκεκριμένη παραγράφου. Διαβάζουμε θεματική περίοδο, ένα άλλο αδιαφεσβήτητο αποτέλεσμα ταυτόχνα, ως επαγγελματικό τομέα. Πεπτομέρειε ταυτόχρονα ενισχύεται ω ατομική περιελογική και περίοδο κατακλείδα που στο συγκεκριμένο συγκεκριμένη παράγραφο δεν υπάρχει. Πάμε στο υποερώτημα Β, μία συνώνυμη λέξη για τις τρεις που δίδονται, για τη λέξη άποψη προτείνουμε γνώμη οπτική, για το ρήμα ενισχύεται, ενδυναμώνεται, ισχυροποιείται και για το ρήμα συνειδητοποιήσει, αντιληφθεί και καταλάβει. Να πάμε στο υποερώτημα Α3, ζητείται από τους υποψήφιους να γράψουν μία ομιλία, έκταση 200-250 λέξεων, θα εκφωνήσει το σχολείο, η οποία θα αναφέρεται στην αξία του βιβλίου για τον άνθρωπο. Ενδεικτικά εδώ καταγράφουμε πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται επικοινωνιακό πλαίσιο καθώ αφορά ομιλία στο πλαίσιο μια ημερίδα σχολική, με τα απαραίτητα επικοινωνιακά στοιχεία προσφώνηση-αποφώνηση, τη, τη σωστή χρήση των ηματικών προσώπων, ε, προτινόμενε δύο προσφωνήσει, αξιότιμοι καθηγητέ, αγαπητοί μαθητέ, έναν πρόλογο που θα αφορά την αφόρμηση, την ε, ε, συγκεκριμένη ημερίδα, αλλά και το ζητούμενο. Ε, και σίγουρα το σχετισμό με τη σημερινή εποχή και την απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από τι πνευματικέ ανασχολίε, προφανώ και από το βιβλίο λόγω του γενικότερου τεχνοκρατικού χαρακτήρα και των σύγχρονων μέσων. Αυτό σημαίνει ότι η αξία του βιβλίου προφανώ υποβαθμίζεται, αλλά σίγουρα παραμένει στη συνείδηση των ανθρώπων σοβαρή. Για να πάμε παρακάτω και να δούμε τι προτείνουμε για το κύριο ζητούμενο την αξία του βιβλίου για τον άνθρωπο. Σε πνευματικό επίπεδο, λοιπόν, διευρύνει του ορίζοντε κατά πολύ μάτι να μάθει τι προλήψει τη δυσυδαιμονία, διαμορφώνει σκεπτόμενου πολίτε, βελτιώνει την ικανότητα κατανόηση, έκφραση, εμπλουτίζει λεξιλόγη και βοηθά στι διαπροσωπικέ σχέσει, προβληματίζει για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο προσωπικά ή ω μέλη κοινωνικού συνόλου, συμβάλλει στην ηθικοποίηση, προβάλλει πρότυπα ζωή και συμπεριφορά όπω την ανθρωπιά, την κτλ. Συντελεί στη συνειδητοποίηση τη σημασία των διαχρονικών παρανθρώπινων αξιών, σε ηθικό επίπεδο λοιπόν και αυτά τα επιχειρήματα, έρχεται σε επαφή με τα επιτεύγματα του εθνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, καλλιεργώντα εθνική οικουμενική συνείδηση, αξιοποιεί δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο, αναπτύσσει, χρωματίζει τη φαντασία, διαγύρει συναισθήματα και ευαισθητοποιεί. Προτινόμενο επίλογο, ανακεφαλαιωτικό ή συμπερασματικό, ανάδειξη ακριβώ τη αναγκαιότητα ανάγνωση βιβλίων να επανέλθει στην πνευματική και ηθική συγκρότηση του ανθρώπου ως μια προτεραιότητα και ο η αποφώνηση καθώ πρόκειται για ομιλία. Να πάμε και στο δεύτερο μέρο του διαγωνίσματο που είχε να κάνει με το λογοτεχνικό κείμενο. Ένα απόσπασμα από το, ε, λογοτέ, από το μυθιστόρημα Ένα παιδί με τάσπρα, Α σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα βρίσκεται στο ανθολόγιο των παιδιών τη 5η και 6 ης Δημοτικού. Και ένα ερώτημα Α1, στο οποίο ε, ο αρθρογράφο έχει να κάνει, μα ζητείτε να παρουσιάσουν υποψήφιση σε μια παράγραφο το χώρο τη δράση, τα πρόσωπα που εμπλέκονται και το γεγονό που τα συνδέει μεταξύ του. Ενδεικτικά σημειώνουμε, η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα χωριό. Τα πρόσωπα είναι ένα νεαρό αγόρι πρωταγωνιστή που εργάζεται εκεί και ο παππού που δουλεύει στην πολιτεία. Το αγόρι αγαπάει τα βιβλία, αλλά δεν μπορεί να τα αγοράσει γιατί το χωριό, στο χωριό δεν υπάρχουν βιβλιοπολία. Ελαχτάρα το αυτή για τι ιστορίε είναι που συνδέει τα δύο πρόσωπα. Το παιδί ζητά από τον ηλικιωμένο να το αγοράσει ένα βιβλίο από την πόλη και εκείνο προθυμοποιείται να το κάνει με αντάλλαγμα την ανάγνωση των ιστοριών. Όσον αφορά τη δεύτερη δραστηριότητα, στο Β2Α ζητούνται αφηγηματικοί τρόποι. Η απάντησή μα για την αφήγηση, το σχετικό παράθεμα έβαλε ο παππού, έω μου τα έδωσε πίσω και διάλογο στα σημεία του διαλόγου. Πάρτα του λέει σύμφωνη, απεικονίζεται και αναγνωρίζεται εύκολα. Σχήματα λόγου για το ερώτημα Β δίδονται τρία παραθέματα. Το πρώτο είναι μεταφορά, το δεύτερο παρομοίωση και το τρίτο επανάληψη. Και πάμε στο τελευταίο ερώτημα Β3, όπου η διατύπωση είναι πώ αποδεικνύεται η μεγάλη αγάπη που φαίνεται να τρέφει ο ήρωα στο προσπάσμα για το βιβλίο. Ένα πρώτο ερώτημα που αφορά το κείμενο, το λογοτεχνικό. Και ένα δεύτερο ερώτημα, ποια θεωρείται ότι είναι η στάση των νέων τη εποχή μα απέναντι στο βιβλίο που πρέπει να τοποθετηθούν με προσωπική άποψη σε ένα κείμενο μικρό, 100 έω 150 λέξει. Διαβάζουμε ενδεικτικά Μία παράγραφο για το πρώτο ερώτημα. Η αγάπη του ήρωα για τα βιβλία φαίνεται από την αρχή το προσπάσμα καθώ το παιδί έψαχνε τρόπου να πιάσει φιλία μαζί του. Τον μάγευε ο άγνωστο για αυτόν μέχρι τότε κόσμο του, στον οποίο όπω πίστευε είχαν πρόσβαση μόνο οι μεγάλοι. Γι' αυτό ήταν διατεθειμένο να δώσει τι οικονομίε του παππού ώστε να του φέρει βιβλία από την πόλη. Μόλι απέκτησε το πρώτο βιβλίο, δεν το άφησε από τα χέρια του μέχρι που το έμαθε νερά. Και μάλιστα μέχρι το τέλο τη χρονιά δεν σταμάτησε να διαβάζει. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, στην εποχή μα Πολλοί από του νέου δεν φαίνεται να επιδεικνύουν την ίδια αγάπη για την ανάγνωση που έδειξε ο ήρωα, καθώ η δύναμη τη εικόνα απορροφά κυρίω το ενδιαφέρον του και αποξενώνται από το βιβλίο. Ενώ κάθε πληροφορία που χρειάζονται την αναζητούν στο διαδίκτυο. Από την άλλη, όμω, είναι ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν ακόμα νέοι άνθρωποι που λόγω των ερεθισμάτων του από την οικογένεια, το σχολείο ή από προσωπική ανάγκη έχουν ανακαλύψει την αξία του βιβλίου και την απόλαυση που μπορεί να του προσφέρει. Αυτές ήταν οι απαντήσεις και τα θέματα από το συγκεκριμένο μάθημα των νέων ελληνικών των ΕΠΑΛ. Αναλυτικές απαντήσεις των θέμα το μπορείτε να βρείτε ε, στο νέακρήτη.gr και στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Συνεχίζουμε αύριο την ίδια ώρα στα στούδιο της Crete TV με την ελληνική γλώσσα των γενικών λυκείων στις 2.30 ώρα ακριβώς. Εκ μέρους του φροντιστήριου που κάνουμε Ιρακλείου και Γαζίου να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλό ξεκίνημα για τους μαθητές των γενικών λυκείων.